Χωρίς θέρμανση μένουν πολλά νοικοκυριά στα μέσα Νοέμβρη, καθώς αδυνατούν να πληρώσουν το πετρέλαιο θέρμανσης εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας. Στην οικοδομή που είμαστε δεν πληρώνουν, από πέρσι έχουν να πληρώσουν και δεν έχουμε θέρμανση. Κάνει και κρύο και δεν υπάρχει. Εσείς πώς ζεσταίνεστε δηλαδή? Εγώ τώρα ζεσταίνω με το κλιματιστικό. Η πολυκατοικία μας δεν θα πάρει πετρέλαιο. Έχουμε ένα τζάκι όλοι, άλλο κάτι, ένα air condition, και έτσι θα τη βγάλουμε. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ανάψει ούτε το τζάκι, γιατί δεν έχουμε και ξύλα να πάρουμε. Και θα δούμε πώς θα τη βγάλουμε το χειμώνα. Η σύνταξή μου είναι μικρή, ο άντρας μου είναι άνεργος και ο γιος μου παίρνει ίσα το 600 για να έχει τα έξοδά του. Με τη τιμή του λίτρου να κυμαίνεται στο νομό Θεσσαλονίκη στα 94 λεπτά, έχει σημειωθεί μεγάλη μείωση στη ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης. Παράλληλα, οι καταναλωτές έχουν προσαρμόσει τις ανάγκες τους με το μέγεθος του πορτοφολιού τους. Υπάρχει μια αναμενόμενη μείωση στην κατανάλωση που στο πρώτο, το πρώτο χρονικό διάστημα ήταν στα 50%. Μειωμένη κατανάλωση στους καταναλωτές και η ζήτηση, θα έλεγα, είναι ένα αποτέλεσμα της αυξημένης τιμής και της οικονομικής δυσπραγίας των καταναλωτών. Αν ήταν 75 και πήγε γύρω στο 1 ευρώ, θα είχε ένα 25-30% σίγουρα επιβάρυνση, έτσι πως το υπολογίζω. Έχετε βάλει στις πετρέλαιο? Όχι, φέτος όχι, είχα βάλει από πέρυσι. Πώς σας φαίνεται γενικά οι τιμές? Ακριβά, όλα ακριβά είναι. Θα βάλετε ίδιες ποσότητες όπως βάλετε πέρσι? Όχι, θα βάλω όσο χρειαστώ. Αν χρειαστώ, τι δεν κάνω. Αναγκαστικά πρέπει να βάλω. Θα μείνω μέσα στο κρύο, δεν γίνεται. Ο κόσμος βέβαια δεν αγοράζει τις ποσότητες που αγόραζε πέρσι και τα 1000 λίτρα τα έχουμε ξεχάσει. Οι περισσότερες ποσότητες είναι στα 300 με 500 λίτρα. Ο κόσμος πια δεν αγοράζει με λίτρα αλλά με χρήματα. Μετράει πόσα χρήματα του έχουν περισσέψει για να βάλει πετρέλαιο να ζεσταθεί μέχρι την επόμενη φορά που θα μαζέψει τα χρήματά του, τα ανάλογα, για να ζεσταθεί. Μπορεί η κρίση να έχει χτυπήσει για τα καλά τους πρατηριούχους καυσίμων, όμως κάποιοι άλλοι βλέπουν τις δουλειές τους να ανεβαίνουν. Έχουμε ένα 35 με 40% αύξηση, πρώτον. Και δεύτερον, δεν είναι μόνο αυτή η αύξηση. Εδώ στη γειτονιά μας, εδώ στην περιοχή, έχουν ανοίξει διπλάσιες μάντρες από πέρυσι. Που σημαίνει μας πήρανε δουλειά. Επομένως είναι πάνω από 60% η αύξηση στο ξύλο. Οι καταναλωτές πλέον στρέφονται στα καυσόξυλα ως υλικό θέρμανσης φθηνότερο από το πετρέλαιο, εξοικονομώντας χρήματα. Ένα 10% παίρνουν πάνω από 2 τόνους. Μέχρι 5, 6, 8. Παραπάνω από 8 εμείς δεν έχουμε πουλήσει. Ένα 70% παίρνει 500 κιλά και τακτικές ημερομηνίες και το υπόλοιπο ποσοστό τόνο 1,5. Οι τιμές μας εμείς πουλάμε 120 μέχρι 130. Πολλοί μάλιστα καταφεύγουν στη λύση της ξυλόσομπας ως εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης, θυμίζοντας παλαιότερες δεκαετίες στην Ελλάδα. Οι τιμές για ξυλόσομπες κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ. Οι ξυλόσομπες είναι η πιο οικονομική λύση. Απευθύνεται κυρίως σε πιο μικρούς χώρους ή ενιαίους χώρους. Προτιμάται από τον κόσμο γιατί είναι κάτι που το γνώριζαν από παλιά. Ένα φθηνό αλλά αποτελεσματικό μέσο θέρμανσης που απειλεί το ακριβό πετρέλαιο είναι το pellet, καθώς το κόστος του είναι σχεδόν το μισό. Είναι και αυτό ξύλο. Είναι η βιομάζα, το οποίο είναι επεξεργασμένο, έχει αφαιρεθεί η υγρασία και το έχουν επεξεργαστεί και έτσι έχει μεγαλύτερη απόδοση, μπορεί να φτάσει και 90-95%, και δεν έχουμε θέματα, δηλαδή υπολείμματα, είναι τέλεια, γίνεται τέλεια η καύση. Υπολογίζουμε ότι για μια σόμπα pellet μαζί με την εγκατάσταση μπορεί να πάει από γύρω στα 1600, εκεί μαζί με την εγκατάσταση, από εκεί ξεκινάει. Βέβαια μπορεί να ξεκινήσει και από 1100, αναλόγως υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, μέχρι 1600, μπορεί όμως να φτάσει και μέχρι και 3000, ανάλογα άμα είναι υδραυλική θέρμανση, δέσμευση με καλοριφέρ. Και ένας καυστήρας από 3000, από εκεί ξεκινάει.